Από την πρώτη στιγμή ανάληψη των καθηκόντων μας, ως νέα δημοτική αρχή, δείξαμε ότι τον αθλητισμό τον αντιμετωπίζουμε ως κοινωνικό αγαθό, παράγοντα ψυχικής και σωματικής υγείας. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, συνεχίσαμε την πολύ καλή δουλειά που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του Δήμου μας. Άλλωστε, η πόλη μας είναι ιδανικός προορισμός για την ανάπτυξη και του μαζικού και του αγωνιστικού αθλητισμού όλο τον χρόνο. Με την ανάληψη λοιπόν των καθηκόντων μας, το Σεπτέμβριο, τροποποιήσαμε τη συστατική πράξη του αθλητικού φορέα. Προσθέσαμε 70.000 επιπλέον για τα λειτουργικά έξοδα του αθλητικού οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας. Και διαμορφώθηκε λοιπόν ο προϋπολογισμός στις 420.000. Φέτος προσθέσαμε τις 70.000 και ακόμα 70.000. Οπότε ο προϋπολογισμός για το 2020 διαμορφώνει τις 490.000, καθώς διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν εκκρεμότητες που πρέπει να καλύψουμε όσον αφορά την καλύτερη λειτουργία του κολυμβητηρίου, του σταδίου αλλά και του κλειστού της παραλίας. Στόχος, όπως έχουμε πει, η αναβάθμιση των αθλητικών χώρων. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που γενικότερα σχεδόν όλα τα σωματεία αναγνωρίζουν ότι έχουν αναβαθμιστεί οι αθλητικοί χώροι του Δήμου μας. Στις 490.000 λοιπόν, που είναι ο προϋπολογισμός φέτος του αθλητικού οργανισμού, αν προσθέσουμε ότι η μισθοδοσία των υπαλλήλων την καλύπτει ο κεντρικός Δήμος και ότι και ο Δήμος αναλαμβάνει και υλοποιεί έργα αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων, θα προσδιορίσουμε ότι ο αθλητικός οργανισμός για να λειτουργήσει κοστολογείται περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Το επόμενο διάστημα θα βάλουμε στόχους εδώ μαζί με τον Πρόεδρο και οι στόχοι θα είναι η ανακατασκευή ή και κατασκευή νέων αθλητικών χώρων, ανοιχτών αθλητικών χώρων, η αναβάθμιση μέσα από την ψήξη και τη θέρμανση της τέντας, η κατασκευή ενδεχομένως σε ένα κλειστό κολυμπητήριο και γιατί όχι η δημιουργία ενός μεγάλου αθλητικού κέντρου. Είναι κάτι το οποίο λείπει από την πόλη μας και νομίζω ότι πρέπει να στοχεύσουμε σε αυτό, διότι θα λύσει πολλά προβλήματα. Διότι, επαναλαμβάνω, η Καλαμάτα είναι ένας ιδανικός προορισμός για την ανάπτυξη και του αθλητικού και του αγωνιστικού αθλητισμού και του αγωνιστικού και του ατομικού αθλητισμού. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν αυτόν τον χρόνο και βέβαια να ευχαριστήσω και όλα και όλους τους υπαλλήλους του αθλητικού οργανισμού. Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Πρώτα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που είναι δίπλα μας στις αθλητικές εγκαταστάσεις και γενικά σε όλο το σύνολο των αθλητικών εκδηλώσεων. Δεύτερον, να σας πω ότι στον αθλητικό οργανισμό ουσιαστικά είμαστε για τη συντήρηση των κτηρίων και των γηπέδων και γενικά όλων των τμήματων. Θα σας πω τα πεπραγμένα που έχουμε αυτό το χρόνο που είμαστε και παρευρισκόμαστε δίπλα και με όλη τη δύναμη της ψυχής μας να πούμε προσπαθούμε να είμαστε τέλειοι και να είναι και τα συγκροτήματα όλα τέλεια. Πάμε. Δημοτικό στάδιο, προμήθεια καθισμάτων IVP και το γήπεδο δημοτικού σταδίου. Είναι αυτά που έχουν γίνει. Εργασίες επισκευής των στυλοβάτων, το άλματος επικοντό στο δημοτικό στάδιο. Αντικατάσταση μπόιλερ παροχής ζεστού νερού τριπλής ενέργειας στο δημοτικό στάδιο. Αποκατάσταση δικτύου ίδρευτης ποτίσματος χλωοτάπητα. Αναβάθμιση χλωοτάπητα για την πραγματοποίηση αγώνων εθνικών κατηγοριών. Μελέτη κατασκευής προπονητηρίου. Διάφορες εργασίες συντήρησης, βάψιμο, αποκατάσταση, περιφράξεις, μονώσεις ηλεκτρολογικά και υδραυλικά. Εργασίες χειρόδεσης στο νότιο τμήμα του ανοιχτού γηπέδου. Προμήθεια οργάνων γυμναστικής στην αίθουσα Ηρακλής. Ένα κοστολόγιο που έχει φτάσει μέχρι τώρα στις 97.000 ευρώ. Αυτά είναι μόνο για το δημοτικό στάδιο. Πάμε για το κολυμβητήριο. Προμήθεια ισοθερμικού καλύματος για την κολυμβητική δεξαμενή του κολυμβητηρίου Καλαμάτας, το οποίο ανέρχεται σε 47.200 ευρώ.
επισκευή μηχανισμού τήλιξης ισοθερμικού καλύματος κολυμβητηρίου. Αναλυτικά, να λέω τα ποσά, είναι 7.000 ευρώ. Προμήθεια αυτόματο απορροφητικού υδρόβιου καθαριστήρα πισίνας, εντός παρανθέσεως σκούπα, 23.000. Προμήθεια ειδών κολυμβητηρίου, δοσομετρική αντλία, φωτόμετρο, σκαλοπάτια πισίνας, 1.500 ευρώ. Προμήθεια χρονομέτρων στο κολυμβητήριο, 4.800. Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή μέτρησης ελέγχου και τροφοδότησης χλωρίου, αυτόματο σύστημα, 6.000. Ανακαίνιση αποδητηρίων κοριτσιών και αγοριών, 8.000. Αλλαγή τεντόπανου κερκίδας, 2.500. Διάφορες εργασίες συντήρησης, βαψίματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σχάρες, 10.000. Ήδη ανέρχονται στο ποσό των 125.000 ευρώ. Μόνο το κολυμβητήριο. Μόνο το κολυμβητήριο. Δεν μιλάμε για καύσιμα, πετρέλαιο κτλ. Αυτή είναι άλλη περίπτωση. Πολύ πιο δαπανήρη. Πάμε τέντα. Αποκατάσταση τμήματος παρκέ. 6.000. Διαμόρφωση προστατευτικών κυκλοειδωμάτων. Είναι 800 ευρώ. Διάφορες εργασίες συντήρησης. Πάλι το ίδιο, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, διαμόρφωση εξωτερικών χώρων. Συνολικά είναι 11.800. Για να πάμε στα ανοιχτά γήπεδα της Καλαμάτας, όπως είναι του Μπαχράμι, Δυτική Παραλία, Λουκαρέα, γήπεδα Νέδοντα και Πάρκο ΟΣΕ, τα οποία ανέρχονται σε ένα τμήμα, σε ένα οικονομικό κομμάτι γύρω στις 34.000 ευρώ, είναι αποκατάσταση περιφράξεων, αποδητηρίων, αντικατάσταση στεφανιών, ταμπλό και οι μπασκέτες, τα οποία να πούμε δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, γίνεται χαμός. Αλλάζουμε μπασκέτες συνεχώς. Μέχρι στο τη μία μπασκέτα, η οποία την έχουμε αλλάξει 4 φορές στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, παραγγείλαμε ειδική μπασκέτα να μη σπάζει. Του MBS. Τελείωσε. Τόσο πολύ δηλαδή. Αποκατάσταση βλάβη μοτέρ ποτίσματος στο γήπεδο του Μπαχράμις, 1.500 ευρώ. Κατασκευή κερκίδας δημοσιογραφικών στο γήπεδο Δυτικής Παραλίας, 3.000 ευρώ. Αυτά ήταν για τα πρώτα τα γήπεδα. Πάμε τώρα τα περιφερειακά γήπεδα Μικρομάνης, Περχογίας, Άριος, Αρφαρών, Αντικαλάμου, Λεϊκών και Ασπροχώματος. Είναι πάρα πολλά τα γήπεδα. Δεν έχουμε λίγα. Αποκατάσταση δικτύου ίδρευσης ποτίσματος Κλωτάπτα Μικρομάνης, 7.000 ευρώ. Αποκατάσταση δικτύου άδρευσης ποτίσματος Κλωτάπτα Αρφαρών, 5.000 ευρώ. Προμήθεια ηλιακού θερμοσύφωνα στο γήπεδο Άρεως. Προμήθεια ηλιακού θερμοσύφωνα στο γήπεδο Ασπροχώματος, το οποίο εκλάπη. Τώρα, ποιοι το πήραν, ονόητου. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Επισκευή κερκίδων γήπεδων Μικρομάνης και Αρφαρών. Διάφορες εργασίες, συντήρηση κτλ. Ποδητήρια. 25.000 ευρώ. Το ολικό σύνολο στα γήπεδα είναι 293.000. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Για συντηρήσεις. Και όχι για κάτι καινούριο. Αυτά έχουμε κάνει μέσα σε ένα χρόνο που είμαστε στο Δήμο. Τώρα μπορούμε να πούμε και τι μπορούμε στην πορεία να φτιάξουμε στο πρόγραμμα του αθλητικού οργανισμού σε έργα, τα οποία και εδώ χρειαζόμαστε χρήματα. Πάμε στο δημοτικό στάδιο, έχουμε το στρώμα του ύψους, το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή. 13.000 μόνο το στρώμα. 13.000 ευρώ το στρώμα. Ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων στο κλειστό, το οποίο και εκεί είναι 5.000. Αποκατάσταση εξωτερικού φωτισμού. Αντικατάσταση κουφωμάτων βορείας καινούργιας κερκίδας, γιατί όταν βρέχει μπαίνουν τα νερά μέσα στο. Και δεν μπορούν να ασχοληθούν οι αθλητές με τις γυμναστικές κτλ. Αντικατάσταση χάρων περιμετρικά. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, γιατί είχαμε και ένα ατύχημα εκεί. Με αναθλητή. Αυτά είναι γύρω περίπου στις 40.000. Στο κολυμβητήριο πάλι συνεχίζεται, είναι το πιο δαπανηρό κομμάτι του αθλητικού οργανισμού.
βατήρες εκκίνησης, οι οποίες είναι από τότε που ιδρύθηκε και τσιμεντένει και έχουμε προβλήματα, είναι ένα ποσό γύρω στις 20.000 ευρώ. Επίσης, επειδή έχουμε προβλήματα στο κολυμβητήριο και έχουμε και ορισμένους ιδιώτες που μπαίνουν τη νύχτα μέσα στο κολυμβητήριο και έχουμε φοβερά προβλήματα, αποφασίσαμε να εγκαταστήσουμε σύστημα καμερών ασφαλείας. Δεν γίνεται αλλιώς, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μέσα όμως στο κολυμβητήριο, όχι απ' έξω. Και αντικατάσταση σε κάποιο τμήμα της τέντας. Στο γωνιακό κομμάτι που είναι σαν τσαντήρι Ρωμά. Πρέπει και αυτό να τακτοποιηθεί. Αυτά είναι στο κολυμβητήριο. Στην τέντα θέλουμε μια δημιουργία αίθουσας ενδυνάμωσης και ανακαίνιση τουαλετών του κοινού. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα ποσό γύρω στις 13.000. Αυτά μπορούμε, πιστεύω, να πούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ξεκινάμε από την καινούργια δεύτερη χρονιά. Να τα υλοποιήσουμε. Συνεχίζουμε με τα ανοιχτά γήπεδα Καλαμάτας, Μπαχράμι, Δυτική Παραλία, Λουκαρέα, Νέδοντα, γήπεδα και Πάρκο Σε. Πάμε. Κατασκευή σκεπάζουστρο εξέδραση στο γήπεδο του Λουκαρέα. Πρέπει να γίνει. Επιδιώρηση υποδομής τάπητα αγωνιστικού χώρου γήπεδου Δυτικής Παραλίας, το οποίο έχει τα κακά του χάλια και πρέπει πάση θυσία να γίνει, να μην δημιουργήσουμε χειρότερα προβλήματα και δεν θα μπορούμε μετά να το υλοποιήσουμε αυτό και θα θέλει καινούργιο από την αρχή όλο. Ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου γηπέδων τέννις στον Έδοντα. Και αυτό πρέπει. Ανακατασκευή υπαίθριου χώρου μπάσκετ στην οδό Βύρωνος. Όλα αυτά έχουν προβλήματα. Όλα αυτά πρέπει να τελειώνουμε. Τοποθέτηση προστατευτικών στις μπασκέτες και στα τέρματα. Γιατί έχουμε θέμα με τους αθλητές, με τη φόρα που παίρνουν και τα λοιπά, είναι πρόβλημα μεγάλο. Και στα σχολεία είναι αυτό. Αυτό και στα σχολεία. Κατασκευή σκέπασου κερκίδας στο γήπεδο Μπαχράμι. Είναι λίγο πιο κάτω, δύο κερκίδες μικρές, τις οποίες όπως σκεπάσαμε τη μεγάλη, πρέπει να σκεπαστεί και αυτή. Να πέσουν και ορισμένα τσιμέντα που έχουμε κανονίσει να πέσουν για να μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές αυτές. Και πάμε τέλος στα περιφερειακά γήπεδα. Οπωσδήποτε, γιατί δεν θα υπάρχει λειτουργία στο γήπεδο των Λαϊκών, πρέπει να τοποθετηθούν πάγκοι των ομάδων οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί. Για τους αναπληρωματικούς και τις ομάδες και τη διαιτησία κτλ. Δεν υπάρχουν πάγκοι. Πώς έχει γίνει αυτό, έχει γίνει. Εμείς όμως πρέπει να τα αυτά να τα δημιουργήσουμε και τα φτιάξουμε. Ήδη πήγανε πάγκοι σήμερα να τοποθετηθούν και για τους φιλοξενούμενους και για τους διαιτητές και για τους γηπεδούχους. Ούτως ώστε να πούμε να μπορεί να λειτουργεί το γήπεδο. Χωρίς πάγκους δεν λειτουργεί. Αναβάθμιση αγωνιστικού χώρου στο γήπεδο του Άρη. Είναι ένα ποσό που είναι αρκετά μεγάλο, γύρω στις 14.000 ευρώ. Και αυτό πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε γήπεδα και να μην αγωνίζεται καμία ομάδα και κανένας αθλητής. Άρα πρέπει να τα φτιάξουμε όλα και να μπορούμε να λέμε ότι είναι τα γήπεδα στην πρώτη ζήτηση και στην πρώτη ανάγκη της κάθε ομάδας. Και επισκευή αγωνιστικού χώρου 5x5 στο γήπεδο του Αντικαλάμου. Και τελευταίο είναι μια κατασκευή δημοσιογραφικών θεωρίων στο γήπεδο της υπερχογίας. Και αυτό πρέπει να γίνει. Άρα έχουμε πολύ αρκετά έργα σε αυτά. Στη συνέχεια σε όλους τους αθλητικούς χώρους θα συνεχίσουν να γίνουν απαιτούμενες συντηρήσεις στους τάπητες και στις εγκαταστάσεις. Θα πάρουμε και πρόσφατα μια απόφαση για να μην αφήνουμε στο έλεος του Θεού τους αγωνιστικούς χώρους του τεχνικού τάπητα, να γίνεται συντήρηση μία, δύο ή έστω και τρεις φορές το χρόνο από εταιρεία η οποία θα συντηρεί αυτά τα γήπεδα για να μην έχουμε το πρόβλημα μετά από 2-3 χρόνια να χρηστεύονται.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Θα μας πει και η εταιρεία, θα μας δώσουν και κάποιες προσφορές, ούτως ώστε να κοιτάμε και το οικονομικό κομμάτι. Δεν κοιτάμε μόνο το ένα, να κοιτάμε και τα άλλα, άλλωστε γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτά είχα να σας πω. Και κάτι ακόμα, ότι στο γήπεδο, στο κλειστό, στο γήπεδο, στο στάδιο μάλλον, στη δυτική, στη βόρεια κερκίδα πίσω, υπήρχε ένα σκέτζ, το οποίο το αφαιρέσαμε γιατί γινόταν χαμός με τους κατοίκους δίπλα και δεν μπορούσαν. Το ξυλώσαμε, το πήγαμε στο λιμενικό, με την προϋπόθεση να χρηματοδοτηθούμε και να φτιάξουμε ένα σκέτζ στη δυτική παραλία, πέρα από το γήπεδο που έχουμε, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ώστε να γίνονται και αγώνες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Αυτό είναι μέσα στα επόμενα σχέδια. Πιστεύω ότι αυτά όλα μαζί με τη βοήθεια του Δημάρχου, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον αγαπάμε και τον στηρίζουμε, θα βοηθηθούμε και θα φτιάξουμε όλα αυτά που είπαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως θα διαπιστώσατε, η δουλειά που γίνεται από τον αθλητικό οργανισμό του Δήμου Καλαμάτας είναι πάρα πολύ μεγάλη στη συντήρηση και στην αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών, στην καθημερινότητα δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, ως κεντρικός Δήμος, προετοιμάζουμε και άλλα πράγματα. Όπως γνωρίζετε, έχουμε καταθέσει πρόταση, είχαμε καταθέσει πρόταση στο πρόγραμμα Φιλότιμος, που τώρα θα την επανυποβάλλουμε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, για την κατασκευή ενός προπονητήριου μέσα εκεί στο χώρο, στην παραλία, όπου είναι προϋπολογισμένο 1.300.000. Συγχρόνως περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου. Προϋπολογισμού 918.000. Η ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου σημαίνει ότι θα αναβαθμιστεί και η αισθητική, αλλά κυρίως η λειτουργία του κολυμβητηρίου. Θα μειωθούν κατά πολύ τα έξοδα λειτουργία στα ετήσια του κολυμβητηρίου. Και συγχρόνως θα αξιοποιήσουμε αυτή την ενεργειακή αναβάθμιση, δεδομένου ότι θα γίνουν πολλές παρεμβάσεις, ώστε να αλλάξουμε ενδεχομένως το σύνολο, τα πλακάκια που είναι μέσα στην πισίνα, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές διαρροές, να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Και σε αυτό που ανέφερε ο Πρόεδρος για το γήπεδο skateboard και BMX που θα φτιάξουμε, έχουμε αποφασίσει και έχουμε δώσει κατευθύνσεις ώστε να φτιάξουμε ένα σύγχρονο γήπεδο, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί μέχρι και ευρωπαϊκούς αγώνες. Θα φτιαχτεί κάτω εκεί στα 46 στρέμματα που λέμε, που έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο, κάπου ενδιάμεσα μετά το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και το γήπεδο, μέχρι το γήπεδο της ΕΠΣ, κάπου εκεί ενδιάμεσα. Στόχος μας όμως να φτιαχτεί ένα πολύ σύγχρονο γήπεδο, με στοιχεία μόνο τσιμεντένια, ώστε να μπορεί να διοδοτηθεί ευρωπαϊκά και να μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλους αγώνες εδώ. Σχετικά με την ψήξη θέρμανση στο κλειστό της παραλίας, πριν είπατε μόνο για την τέντα. Το ένα είναι αυτό. Δεύτερο, αν υπάρχουν σκέψεις αλλαγής του ηλεκτροφωτισμού με φώτα LED. Και το τρίτο, υπάρχει μια πληγή μέσα εκεί, μια τουαλέτα από πέρσι. Λοιπόν, για την τουαλέτα τα προβλήματα τα γνωρίζουμε και γενικότερα για τις τουαλέτες. Θεωρούμε ότι το θέμα λύθηκε. Έχουμε την νέα προγραμματική με το Υπουργείο Αθλητισμού. Για την ενεργειακή αναβάθμιση γενικότερα, για την ψήξη, για τη θερμάνση, ξέρετε, ανοίγει αυτές τις μέρες το σπουδαίο πρόγραμμα Ηλέκτρα. Προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων. Εκεί λοιπόν μπορούμε να εντάξουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με ψήξη, θέρμανση, ενεργειακή αναβάθμιση και κυρίως με την αντικατάσταση των λαμπτήρων με φώτα LED κτλ. Οπότε θα ετοιμάσουμε μία μελέτη συνολική. Έχουμε ήδη συζητήσει, έχουμε δεχτεί και προτάσεις από κάποιους συλλόγους που έχουν επεξεργαστεί το προηγούμενο διάστημα και θα ετοιμάσουμε μια συνολική πρόταση. Στόχος είναι προφανώς να αλλάξουμε τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, να αλλάξουμε τους λαπτήρες ώστε να έχουμε μεγάλη εξοικονόμηση αφενός, αλλά και αφετέρου να είναι και περιβαλλοντικά ορθή η λειτουργία των γηπέδων και των χώρων των αθλητικών. Και κάτι άλλο, Δήμαρχε, με βάση τη σύμβαση της χρήσης του σταδίου από την Καλαμάτα, κατά καιρού σε αγώνες υπάρχουν φθορές. Βλέπουμε ότι αυτές τις φθορές ανέλαβε ο Δήμος, ενώ ήταν υποχρέωση της ομάδας. Το κάνετε για να βοηθήσετε την ομάδα ή προκύπτει από άλλη συμφωνία? Όχι, δεν υπάρχει φθορές, αναλαμβάνει η ομάδα. Όταν προκληθούν, εμείς έχουμε την υποχρέωση να δώσουμε το γήπεδο σε κάποιο επίπεδο. Αυτό είχαμε συμφωνήσει. Όταν το επίπεδο αυτό δεν το είχαμε φτάσει, προφανώς πληρώνουμε εμείς για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Όταν όμως έχουν γίνει πράγματα και προκαλούνται ζημιές, έχει υποχρέωση η ομάδα να λάβει να αποκαταστήσει ζημίες. Δεν έχουμε καμιά δουλειά εμείς. Να ρωτήσω κάτι όσον αφορά τα κλειστά γυμναστήρια. Πρόσφατα και ο κ. Βασιλόπουλος άνοιξε το κεφάλαιο κλειστά γυμναστήρια σε σχολικές μονάδες. Υπάρχει ανάλογη σκέψη?
Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Το συζητάμε και αυτό. Ήδη κάνουμε κάποιες παραβάσεις αυτή τη στιγμή και στον αθλητικό χώρο εκεί στο γυμνάσιο Παραλίας, εκεί με το σκάμα που υπάρχει. Είναι μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει κάπου να είναι κάτι ανακοινώσιμο. Θα μπορούσαν όμως τα κλειστά που υπάρχουν στα σχολεία να δώσουν λύση και να βοηθήσουν πάρα πολύ τις ομάδες που έχουν τόσο μεγάλες ανάγκες. Άλλωστε, σε αυτό το διάστημα βλέπουμε και κάποιες προτάσεις που έχουν έρθει με κάτι κλειστούς χώρους που δημιουργούνται αθλητικούς, έτσι με την διαδικασία αυτές με τις φούσκες που λένε, που είναι και οικονομικά, τα μπαλόνια που είναι και οικονομικά και μπορούν άμεσα να διαδοθούν και να τρέξουν. Και μπορεί ο Δήμος να χρηματοδοτήσει κάποιες τέτοιες προτάσεις που θα δώσουν λύσεις. Όμως περιμένουμε πρώτα να δούμε τι θα γίνει με το μεγάλο κλειστό προπονητήριο. Έχει κάποιο ορίζοντα χρόνο αυτό? Επεξεργαζόμαστε πού θα το εντάξουμε, αν θα χρειαστεί, αν θα λάβουμε τελικά την έγκριση, γιατί είναι φιλόδημος 2. Οπότε φιλόδημος 2 σημαίνει ότι αξιολογείται ακόμα. Αν αξιολογείται ακόμα, αν λάβουμε διαβεβαίωση ότι μπορεί να αξιολογηθεί σύντομα θετικά, διαφορετικά, να το εντάξουμε στο Αντώνη Στρίτς. Να το υποβάλλουμε στο Αντώνη Στρίτς. Κύριε Δήμαρχε, ο Απόλλωνας διαθέτει ένα γήπεδο στο Ασπρόχωμα. Μπορείτε να μας πείτε πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση, γιατί εμπλέκεται και η Μητρόπολη και η Αρχιεπισκοπή κατ' επέκταση. Το γήπεδο του Απόλλωνα υπάρχει πρόβλημα εκεί. Υπάρχει πρόβλημα στο ιδιοκτησιακό αφενός και επειδή αυτό χρηματοδοτείται μέσα από το δάνειο που είχε πάρει ο Δήμος Καλαμάτας, μάλλον δάνειο το παίρνεις όταν κάνεις το έργο. Αν δεν το κάνεις το έργο, δεν το παίρνεις το δάνειο. Και επειδή είναι χρηματοδότηση μέσα από το δάνειο και το ποιες ομάδες θα το χρησιμοποιούν. Δηλαδή τα προβλήματα είναι δύο. Αφενός το ιδιοκτησιακό το οποίο θα λήξει, θα πρέπει να στείλουμε άλλο χαρτί στην Ιερά Σύνοδο να μας φτιάξει νέο χρυσιδάνιο. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί σε αυτό το γήπεδο που θα χρηματοδοτηθεί μέσα από το δάνειο, μέσα από το δανείο και παρακαταθήκον, να παίζει μόνο η ομάδα Απόλλωνας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Η πρώτη εξέλιξη δεν ήταν θετική, ήταν αρνητική. Δεν προχώρησε η διαδικασία παρά το ότι είχαμε διαγωνισμό, κόπηκε αυτό από το ελεκτικό συνέδριο. Θα επανέλθουμε όμως, το συζητάμε ήδη. Είμαστε σε επικοινωνία με το Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Μεσσηνίας, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε νέο χρυσιδάνιο και το υποβάλουμε πάλι. Δεν ισχύει η δημοπρασία που έχει γίνει. Όχι, δεν ισχύει. Κόπηκε από το ελεκτικό συνέδριο και περιμένουμε λοιπόν τώρα τις εξελίξεις. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις για να υποβάλουμε πάλι. Όταν λέμε έχει κοπεί, ήρθε η αρνητική η πρώτη. Έτσι μπορεί να, έρθει, να στείλουμε διορθωτικές. Το νέο χρυσιδάνιο τι θα λέει, δηλαδή, ότι παραχωρεί τη χρήση η Μητρόπολη, η χρήση θα παραχωρεί, ναι. Η κυριότητα τι θα παραχωρεί η Μητρόπολη στο Δήμο Καλαμάτας. Τη χρήση βέβαια, η Ιερά Σύνοδος, τη χρήση. Τη χρήση. Την κυριότητα δεν είναι επικυριότητα, δεν το αγοράζουμε. Αν λήξει αυτό, δηλαδή προχωράει, ισχύει δηλαδή, η δημοκρασία. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Το στρόφωμα, τα φώτα του στροφώματος, το γήπεδο στροφώματος. Ναι, 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 μαζί είναι. Και ένα άλλο, Δήμαρχε, είπε στην αρχή για χρυσό κολυμπητήριο και το μεγάλο αθλητικό κέντρο. Φαντάζομαι ότι τα έπεσε ως όνειρα, ως όραμα. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Για το κλειστό κολυμπητήριο γίνεται κάποιες συζητήσεις. Έχουμε δεχτεί κάποιες επαφές και κάποιες προτάσεις για να δημιουργηθεί από ιδιώτη με σύμπραξη ιδιωτικού, με ΣΔΙΤ, ένα κλειστό κολυμπητήριο. Έχουν γίνει κάποιες επαφές. Για το άλλο, ναι, είναι ένα όνειρο που υπάρχει στην πόλη μας τα τελευταία 20ετία τώρα και εν πάση δώσει, ελπίζουμε κάποια στιγμή να υλοποιηθεί. Είναι δεδομένο ότι χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο κλειστό αθλητικό χώρο. Ένα παλέντε σπορ που λέγαμε. Δεν ήθελα να πω αυτή τη λέξη επειδή έχει υποθεί πάρα πολλές φορές. Ναι.